Επίσης καλώ τον κύριο Δήμαρχο, Κώστα Καψάλη, να μας πει δύο λόγια. Καλησπέρα και από μένα. Σας εύχομαι χρόνια πολλά. Η χάρη της Παναγίας να μας φωτίζει και να μας χαρίζει υγεία και προκοπή. Είναι αλήθεια ότι βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κρίση για την Ελλάδα, για την περιοχή μας. Μια κρίση που δημιούργησε το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Δυστυχώς όμως, αναγκάζονται να την πληρώσουν λίγοι. Και αυτοί είναι αυτοί που έχουν λίγα εισοδήματα, με τα χαμηλότερα στρώματα. Και εδώ είναι το άσχημο. Εν πάση περιπτώσει όμως, ο κόσμος έχει την υπομονή. Δεν διαμαρτύρεται. Αλλά εκείνο το οδυνηρό είναι ότι αν και του κρατούν τόσα χρήματα, αν και γίνονται τόσες περικοπές, δεν βλέπει η λιαχτίδα στον ορίζοντα. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Είναι αλήθεια ότι έχουμε να κάνουμε με μια πολιτεία αναξιόπιστη. Και δεν λέω ότι είναι αυτή σήμερα, γιατί αυτοί το δημιούργησαν και χθες και προχθές και παραπροχθές. Και λέω αναξιόπιστη γιατί ο κόσμος, όσο και αν φωνάζει, αυτοί βάζουν το μολύβι και το χαρτί και τους ενδιαφέρει μόνο τα στατιστικά στοιχεία και τι θα εισπράξουν. Και όχι από ποιους θα τα εισπράξουν και πώς θα τα εισπράξουν. Και όχι εάν οι περιοχές που πλήττονται βρίσκονται σε μια παραμεθόρια περιοχή, βρίσκονται ή έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα προβλήματα. Και αυτό εμείς υπογονήσει το έχουμε ζήσει έντονα. Και θα αναφερθώ σε ένα θέμα που πραγματικά δεν τους αγγίζει, δεν ακούνε τα αυτιά τους. Είναι το θέμα που μας αγγίζει τώρα τελευταία από πέρσι, είναι το θέμα της αστυνόμευσης που πραγματικά ακόμη και σήμερα δεν έχει λυθεί. Παρά τις διαβεβαιώσεις. Κάναμε 3 μήνες να κλείσουμε ένα ραντεβού με τον κύριο Δέντια. Έγινε αυτό. Είπαμε τα προβλήματά μας. Υποσχέθηκε κάποια πράγματα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν είδαμε τίποτα. Θα περιμένουμε και αυτό το μήνα. Το μόνο που μας απομένει να αγοράσουμε όπλα και να προπηδέσουμε τους κατοίκους μας για να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους, τις περιουσίες τους. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν φτάνει αυτό όμως. Βλέπουμε και το σκληρό της πρόσωπο. Θα είδατε όλοι σας στους τελευταίους λογαριασμούς της ΔΕΗ από 3 το χαράτσι, αυθαίρετα το πήγαν 4. Τι κάνουν, θέλουν να τιμωρήσουν για αυτή την απόμακρη περιοχή που τόσα έχει δώσει στην Ελλάδα. Δηλαδή πληρώνουμε εμείς 4 εδώ, στη Χαραυγή, και πληρώνουν στο Κολωνάκι 5. Μας εξισώνουν. Επίσης, αυτά τα μικρομάγαζα που έχουμε εδώ, τα έχουν εντάξει όλα στο ΤΕΒΕ. Που σημαίνει ότι κάθε δίμηνο, ο κάθε μαγαζί πρέπει να πληρώνει 600 ευρώ. Πέστε μου εσείς οι Χαραυγιώτες, ποιος από αυτά τα μαγαζιά εισπράττει, δεν λέω να κερδίζει, 600 ευρώ. Άρα τι σημαίνει 600 ευρώ το δίμηνο, 3.600 το χρόνο. Και αυτό το κάνανε αυθαίρετα γιατί έχουν εντάξει όλα τα μαγαζιά στο ΤΕΒΕ. Αυτό σημαίνει κλείσιμο των μαγαζών, κλείσιμο δηλαδή των χωριών. Γιατί το καφενείο είναι εκεί θα πάει ο γιατρός, εκεί θα πάει ο ταχυδρόμος, εκεί θα πάει ο δήμαρχος, εκεί θα πάει ο επισκέπτης να βρει κάποιον άλλον. Άρα βλέπουμε το σκληρό πρόσωπο της πολιτείας. Και όχι μόνο. Και ιδιαίτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση μας είχαν πει κάνουμε τον Καλλικράτη για να γίνει αποκέντρωση. Θα είναι πιο εύκολα και καλύτερη εξυπηρέτηση, θα φτάνουν υπηρεσίες και στα απόμακρα σημεία και δυστυχώς μέχρι σήμερα όχι εξυπηρέτηση είδαμε, αλλά είδαμε και αποψήλωση υπηρεσιών. Αποψηλώσανε τη ΔΟΗ, αποψηλώσανε το Ερυθρικείο, τώρα βάλανε τα ταχυδρομεία και λες και έφταξε αυτή για το κατάντημα της χώρας μας, αυτή η απόμακρη περιοχή, η παραμεθόρια περιοχή. Από ό,τι φαίνεται
τα αυτιά τους τα έχουν βολωμένα. Και για να τους αντιμετωπίσουμε χρειάζεται ενότητα, αυτό που είπε και ο πρόεδρος της κρατηρητικής, και όλοι μαζί να διεκδικήσουμε, δεν διεκδικούμε τίποτα το παράλογο, διεκδικούμε τα αυτονόητα, αυτά που ζητάει ο κάθε πολίτης μιας ευνοούμενης χώρας. Και για να το καταλάβουν θα πρέπει να είμαστε εμείς ενωμένοι, όλοι μαζί, αδελφότητες, τοπικοί σύλλογοι, φορείς, όλοι μαζί για να αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτή την κατάσταση που δεν θέλω να προβλέψω, αλλά έρχονται και πιο δύσκολες μέρες. Σας εύχομαι να περάσετε καλά και εδώ είμαστε όλοι μαζί για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε προβλήματα αντιμετωπίζει η περιοχή μας. Σας ευχαριστώ πολύ.